Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Οι Τριπλίσιτοι παρουσιάζουν σήμερα στη σκηνή του Ιαννού το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο «Birth of the Sun». Είναι κοντά μας και θα μιλήσουν ο κύριος Δημήτρης Τρίκας, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο κύριος Μάνθος Γιουρτζόγλου, συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο κύριος Γιώργος Τρανταλίδης, μουσικός, συνθέτης, παραγωγός. Και τους Τριπλίσιτοι αποτελούν οι Γιώργος Σταυρουλάκης, Παναγιώτης Μουραζάνης και Πάνος Βασιλόπουλος. Τα CD θα τα βρείτε μπροστά. Και θα θέλαμε τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ελή Ρουμπέν. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Ιαννό, που έχει φιλοξενήσει όλες τις παρουσιάσεις των CD μας εδώ. Δεν θα αναλωθώ σε μουσικολογικές προσεγγίσεις, γιατί δεν είμαι καν ειδική. Έχουμε τους απόλυτα ειδικούς που θα μιλήσουν μαζί μας και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Αυτό που θα ήθελα να πω μόνο είναι ότι στα λίγα χρόνια που παρακολουθώ την jazz σκηνή της Ελλάδος, τα παιδιά μου έκαναν κυρίως εντύπωση για το ότι είναι ίσως ένα από τα σχήματα τα πιο δεμένα επί σκηνής που έχω γνωρίσει και που έχω ακούσει. Αυτό που ακούτε στο CD είναι ακριβώς αυτό που θα δείτε και στο live και το διαπιστώσετε λίγο μετά. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι το επίπεδο της παραγωγής αυτού του CD είναι πάρα πολύ υψηλό. Όλο το υλικό, τόσο το μουσικό αλλά όσο και το προωθητικό υλικό, θυμίζει εποχές πραγματικά της καλής ελληνικής δισκογραφίας. Και μπράβο τους που επενδύουν σε αυτό. Γιατί είναι όλο αυτό είναι δική τους επένδυση. Εμείς απλά βοηθάμε στο προωθητικό και στο booking. Οφείλουμε όλοι να στηρίζουμε τέτοιες παραγωγές, πόσο μάλλον όταν σε αυτή την ποιότητα βγαίνουν είτε στο ίντερνετ είτε σε φυσική αγορά μόνο με 10 ευρώ. Και να στηρίζουμε τέτοια σχήματα και στα live, αλλά και στην αγορά των CD που είναι πάρα πολύ απαραίτητη για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους που είναι εδώ κοντά μας, τον Γιώργο Τρανταλίδη, τον Δημήτρη Τρίκα και τον Μάνθο Γιουρτζόγλου, όπως και όλους εσάς που είστε εδώ. Τα παιδιά για την ποιότητα της μουσικής που παράγουν πραγματικά. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με τον κύριο Δημήτρη Τρίκα και να ακολουθήσει ο Μάνθος και ο κύριος Τρανταλίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ακρόαση. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα εδώ. Είναι αυτό που λένε από μικρός, ήθελα να γίνω τραγουδιστής, αλλά δεν τα κατάφερα ποτέ. Λοιπόν, το να μιλάς για τη μουσική είναι το πιο δύσκολο πράγμα, γιατί τη μουσική την ακούς, την νιώθεις, την αισθάνεσαι. Τι να πεις, οι μουσικολογικές προσεγγίσεις που λένε, με τα ιστορικά στοιχεία κλπ, είναι ίσως τα πιο ανιαρά πράγματα. Γι' αυτό δεν έχει και νόημα να πούμε πάρα πολλά. Εγώ θέλω να σταθώ σε κανένα δυο σημεία. Είπε η Έλλη για την παραγωγή. Όταν το πήρα στα χέρια μου, λέω «Αμάν, τι είναι τούτο» και από πού προέκυψε. Καταπληκτική παραγωγή με πολλά χρήματα προφανώς επενδυμένα σε αυτό. Και προφανώς είναι έτσι γιατί τα παιδιά το θέλησαν να το κάνουν για το κέφι τους και για να δουν τη δουλειά τους στην καλύτερη μορφή και την υλική μορφή δηλαδή που μπορεί να έχει αυτό το φετίχ που λέγεται δίσκος, έστω και δίσκος ακτίνας. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το ότι το συνοδεύουν και με εικόνα επαγγελματικής διάστασης. Το κάθε κομμάτι δηλαδή είναι και γυρισμένο, τραβηγμένο, με βίντεο εξαιρετικό, μονταρισμένο, άψογο, πραγματικά. Και κανείς δεν δίνει αυτά τα λεφτά γιατί θα τα πάρει πίσω, το ξέρουμε όλοι αυτό. Το δίνουν γιατί έτσι μας αρέσει, προφανώς, έτσι τους αρέσει και καλά κάνουν. Και σημαίνει αυτό ότι εκτιμούν πάρα πολύ αυτό που κάνουν οι ίδιοι. Αφού το εκτιμούν τόσο καλά, τόσο πολύ, είναι προφανές ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να το εκτιμήσει και αυτός που το ακούει. Ο καλύτερος τρόπος είναι να ακούσει τη μουσική, την οποία θα την ακούσουμε και τώρα, και η οποία είναι πραγματικά μουσική ενός εξαιρετικά δεμένου τρίο. Είναι προφανές ότι τα παιδιά παίζουν μαζί πάρα πολύ καιρό. Τα δουλεύουν πάρα πολύ αυτά τα κομμάτια και τα έχουν δουλέψει μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Αυτή η διασκευή που έχουν μέσα, θέλω να τη σημειώσω, το κομμάτι δηλαδή των πωλήσεων και το Message in the Bottle. Ξέρετε, είναι το πιο δύσκολο πράγμα να κάνεις διασκευή σε ένα πάρα πολύ γνωστό ροκ κομμάτι. Έχουν γίνει πάρα πολλές διασκευές, αλλά τέτοια που να δίνει και αυτό το χρώμα
το μουσικό της ταυτότητας του γκρουπ που το κάνει δεν είναι πολλές. Οπότε το σημειώνω με ενδιαφέρον. Όπως επίσης σημειώνω με ενδιαφέρον πάρα πολύ τη σουίτα. Και είναι δύσκολο να πλασάρει κανείς μέσα σε ένα δίσκο μια σουίτα, ένα δίσκο τζαζ. Και μάλιστα ένα δίσκο τζαζ που δεν ερωτοτροπεί με το τρίτο ρεύμα και με την κλασική, αλλά όμως παίρνει αυτή τη φόρμα και, και μένει σε αυτό. Και εύχομαι και τα ραδιόφωνα να το κάνουν, δηλαδή να την παίξουν τη σουίτα ολόκληρη. Λοιπόν, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Μπράβο στους Triplicity, στο Σταυρουλάκη, τον Μπουραζάνη, τον Βασιλόπουλο, για την καταπληκτική δουλειά που κάνανε. Και βέβαια στους guest τους που δώσανε τον πρόσθετο τόνο που χρειαζόταν. Μπράβο τους. Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ δεν είμαι κάποιος ειδικός για να μιλήσω για αυτή τη δουλειά. Μπροστά στους συνομιλητές μου απόψε, εγώ είμαι ένα τίποτα. Απλά επειδή επί μια πενταετία παρακολουθώ επισταμένα και καθημερινά τα τεκτενόμενα της ελληνικής jazz σκηνής, θεωρώ ότι το Birth of the Sun απλά αναδεικνύει την άψογη τεχνική, την ποικιλία, την πολυμορφία που έχουν οι μουσικοί που αποτελούν τη λεγόμενη ελληνική jazz σκηνή. Το πράγμα, το Birth of the Sun, ανεβάζει τον πύχη της σκηνής πολύ ψηλά και τον πύχη των Triplicity, βέβαια. Εύχομαι ολόψυχα αυτή η δουλειά να ακουστεί, όπως είπε και ο κύριος Τρίκας, παραπέρα και από τη χώρα μας ακόμα, γιατί αξίζει, και όχι επειδή τα παιδιά είναι φίλοι μου και μου κάναν την τιμή να είμαι εδώ, αλλά γιατί πραγματικά πρέπει ορισμένα πράγματα να τα βλέπουμε περισσότερο από όσο τα βλέπουμε μέχρι τώρα. Η ελληνική jazz σκηνή βρήθη ποικιλίας ηχοχρωμάτων, αξίζει να ακούγονται τα CD περισσότερο από τα σπίτια των φίλων των μουσικών, και εύχομαι και εγώ τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις και όλα τα μέσα να αναπαράγουν το Birth of the Sun, γιατί αξίζει ο κόπος. Η συμμετοχή σε αυτό το CD τριών σπουδαίων μουσικών, του Pete Lockett και των δύο νεαρών μουσικών από τη σκηνή της Νέας Υόρκης, της Tammy Suffer και του Chad Lefkowitz Brown, ελπίζω να μην έκανα λάθος τα ονόματα, αναδεικνύει το γεγονός αυτό, γιατί οι μουσικοί αυτοί δεν ήρθαν εδώ για να κάνουν μια υποχρέωση, δεν ήρθαν να διεκπαιρεώσουν μια συμμετοχή, ήρθαν για να συμμετάσχουν ουσιαστικά. Και το γεγονός ότι και ο κύριος Pete Lockett έδωσε ένα κομμάτι στο δίσκο, αυτό και από μόνο του μιλάει, νομίζω. Να στηρίξουμε όλη αυτή τη δουλειά. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να είμαι εδώ. Το λόγο έχει ο κύριος Τρανταλίδης. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ συνήθως είμαι από πίσω μια ζωή. Τώρα έρχομαι στη δύσκολη θέση να είμαι εδώ, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το κάνω όταν πρόκειται για τα παιδιά, για τον Γιώργο το Σταυρουλάκη, για τον Παναγιώτη το Μπουραζάνη και φυσικά για τον Πάνο το Βασιλόπουλο. Αυτά τα παιδιά, όταν τα πρωτάκουσα, λέω εδώ κάποιο ζουμί υπάρχει, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ότι δεν προσπάθησαν να παίξουν κάτι το οποίο ακούγεται στην Ελλάδα, θεωρείται ότι είναι η jazz κάπως έτσι. Αυτό έχει και τα ρίσκα του. Εγώ από όταν τους πρωτοάκουσα ένιωσα κάπως έτσι διαφορετικά, ότι εδώ κάτι γίνεται που είναι καινούριο, φρέσκο, μια καινούρια ιδέα. Όταν με ρώτησε, δεν θυμάμαι, ο Σταυρουλάκης μάλλον, μου λέει πώς τα ακούς, του λέω πειραματικό, του λέω experimental. Και κούνησαν και οι τρεις έτσι το κεφάλι τους, συμφώνησαν μαζί μου. Όταν πρόκειται τώρα να μιλάς για ταλαντούχους ανθρώπους, που είναι η καινούρια γενιά, έτσι σε κάνει και χαίρεσαι, βλέπεις ότι δεν σταματάει αυτό το πράγμα που λέγεται jazz. Εμείς είχαμε μια δυσκολία άλλου είδους βέβαια τότε, τη θεωρούσαν ότι είναι καπιταλιστικό και υπερεαλιστικό υποπροϊόν. Σήμερα οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν άλλες δυσκολίες και όμως με την αγάπη τους και με την ανιδιοτέλειά τους το καταφέρνουν. Αυτή είναι η Triplicity. Τους ευχαριστώ και τους εύχομαι
ολόψυχα τα καλύτερα. Τώρα, Νίκο, θα μας σηκώσει το μικρόφωνο. Καλή σας ακρόαση. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.